θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβερνήσεως χωρίς μνημόνια. Έτσι. Για ποιο λόγο, κύριε Αυτιά? Για ποιο λόγο? Δεν χρειαζόμαστε τους ξένους να μας υποδείξουν ποιο είναι το καλό για την Ελλάδα. Μόνοι μας είμαστε αξιόπιστοι και αποφασισμένοι να φέρουμε εις πέρας αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να γίνει η Ελλάδα αυτό που σας περιέγραψα. Σαφής. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα ξένο. Απόλυτα ξέρουμε σαφής. Το καλό του τόπου. Τον Πρωθυπουργό, του ζητήσατε τη θέση της διοίκησης του νοσοκομείου Καρδίτσας ή και Τρικάλων? Εγώ παρεκάλεσα τον κύριο Πρωθυπουργό, ναι, όταν θα γίνει εξουσία και αν θέλει. Πριν τις εκλογές. Ναι. Επειδή δεν θα ήθελα να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, να μου δώσει μία από αυτές τις θέσεις. Τι σας απάντησε και τι απάντησε να μας πει ο Πρωθυπουργός? Τι απάντησε? Δεν διαφώνησε ο κ. Πρωθυπουργός. Α, δεν διαφώνησε. Μισό λεπτό. Δηλαδή διαφώνησε, είπε δεν διαφωνώ, έμεινε άλαλος, σας είπε μην ανησυχήσετε, τι έκανε? Όχι, συνδεφώνησε. Ότι δεν θα έχει στο νοσοκομείο, δηλαδή. Με τι αντάλλαγμα, κύριε Πατέρα, εσείς θα προσφέρατε τι? Πολιτική στήριξη? Θα γύριζα στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Είχα προσφορήσει στους Ανέλ. Σωστά. Είχα πάρει χιλιάδες σταυρούς. Και είχα μια δύναμη και είχα ένα στρατό δικό μου στα Τρίκαλα. Άρα τι έγινε, Αλεσβερίση, έγινε εδώ? Του είπατε εσείς, πρόεδρε, εγώ προσχωρώ στη Νέα Δημοκρατία, έχω αυτή τη δύναμη την πολιτική? Με καλέσανε κάτω, το γραφείο του Πρωθυπουργού με κάλεσε κάτω, διότι με ήθελε τότε ο αρχικό τη αξιωματική αντιπολιτεύσεως. Και πραγματοποίησα το ραντεβού αυτού. Ωραία. Και είπα, θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, να σα βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, όταν γίνετε πρωθυπουργό και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μια βοήθεια. Είχατε ζητήσει.